επίσημη προσκεκλημένη σημερινής μας εκδήλωσης. Σας καλησπέριζω και σας ευχαριστώ που μας κάνετε να είστε σήμερα κοντά μας. Έχοντας συνείδηση της δύσκολης κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά, όλοι εμείς οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι του Δήμου Φλόρινας επενδύουμε σε ένα φιλόδοξο στοίχημα. Να προσεγγίσουμε τη γνώση με ένα τελείως εντελώς διαφορετικό τρόπο, χαρούμενο και δημιουργικό, εκπαιδεύοντας ενήλικες άνω των 18 ετών, που δεν έχουν ολοκληρώσει την προϋποθετική τους εκπαίδευση και βοηθώντας τους σε μόλις 2 χρόνια να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου. Δυστυχώς στην υπάρχουσα ελληνική πραγματικότητα, κάποια παιδιά θα εγκαταλείπουν το σχολείο γιατί οι γονείς τους δεν θα μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους. Η ανεργία ολοένα θα μεγαλώνει και το απολυτήριο γυμνασίου θα θεωρείται τουλάχιστον απαραίτητο. Σαν νέος διευθυντής του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, ανέλαβα τα νέα μου καθήκοντα με αυτούς τους προβληματισμούς και διαπίστωσα ότι τα ΤΕΣ σήμερα χρειάζονται ολοένα και περισσότερο σε μια κοινωνία με μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού σε μια κοινωνία της κρίσης που η ανθρωπιά του καθενός μας δοκιμάζει. Ωστόσο, ο στόχος της εκπαίδευσης, που είναι αυτονόητος για πολλούς από εμάς, αποτελεί όνειρο για κάποιους άλλους. Βέβαια, ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους. Σε όλη την Ελλάδα υπήρξε καθυστέρηση στη στελέχωση των ΣΔΕ λόγω έλλειψης εκπαιδευτών. Αλλά τελικά και εμάς εδώ πέρα στην Φλόρινα όλα πήγαν καλά και τελειώνουμε με απόλυτη επιτυχία. Με την ευκαιρία της παρουσίας όλων σας εδώ στην εκδήλωση τη σημερινή, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά και προσέγγιση στο θεσμό των ΣΔΕ. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλόρινας λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Διαδίου Μάθησης και μπορεί να σας προσφέρει τη δεύτερη ευκαιρία που περιμένετε. Τα σχολεία αυτά, τα ΣΔΕ δηλαδή, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όχι απλά δεν κάνουν διακρίσεις, αλλά έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αυτοκτισμού που δέχονται πολλές κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών αποτελείται από μετανάστες, άτομα που προέρχονται από μονογενειακές οικογένειες και ανέργους. Άτομα δηλαδή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο λόγω προβλημάτων. Και τώρα, σε αυτή την ηλικία, αποφασίζουμε ότι το απολυτήριο του γυμνασίου τους είναι απαραίτητο. Τα προγράμματα σπουδών των ΣΔΕ είναι ιδιαίτερα επένδυτα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων στους οποίους απευθύνονται. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμάθηση ξένη γλώσσα, η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα ευέλικτο και ενωτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα ΣΔΕ ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες των εκπαιδευμένων. Δίνουν έμφαση τόσο στην απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων, όπως είναι η γραφή, όπως είναι η ανάγνωση, όπως είναι η αριθμητική υπολογισμή, όσο και σε σύγχρονο, όπως είναι η χρήση της ξένης γλώσσας και της πληροφορικής. Λειτουργούν με ανοιχτά προγράμματα σπουδών που διαφοροποιούνται σημαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων έχει ποιοτικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει βαθμολογία και εξετάσεις. Δίνονται έμφαση κυρίως στις δραστηριότητες που οργανώνονται στη τάξη. Το πρόγραμμα είναι ταχύτητο. Διαρκεί 18 μήνες, 2 δηλαδή σχολικά έτη. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης του εκπαιδευόμενου πιστοποιείται με τίτλο που είναι τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο του γυμνασίου. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας διαφέρουν από τα γυμνάσια της τυπικής εκπαίδευσης ως προς τα εξής. Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες. Τα ενδιαφέροντα και εμπειρίες τους αποτελούν σημείο αναφοράς του μαθήματος. Το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι παγιωμένο και δεδομένο, αλλά ανοιχτό και ευέλικτο. Πολλά μαθήματα γίνονται έξω από το σχολείο σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, όπως παραδείγματος χάρη σε μουσείο ή σε χώρους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται με περιγραφικά ποιοτικά σχόλια για τις επιδόσεις τους, αλλά και τη συνολική τους πορεία. Η έμφαση δίνεται σε μεταγνωστικές δεξιότητες. Μαθαίνω πώς να μαθαίνω. Αυτή είναι η επιδίωξη βασική. Μαθαίνουμε στους εκπαιδευόμενους πώς να μαθαίνουμε. Και όχι στην ακαδημιακή στεγνή γνώση.
Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι εναλλακτικές καινοτόμες και στηρίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης εν ενήλικα. Με εκπαιδευτικές τεχνικές που περιλαμβάνουν τη διαθεματική διδασκαλία, τα εργαστήρια, τη διδασκαλία με τη μέθοδο του project, δίνουμε έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Με το απολυτήριο του γυμνασίου στο Ισραήλ, οι διοικητές στη ζωή και στη γνώση αποφυτούν φέτος από τη σχολή δεύτερης ευκαιρίας Φλόρινας, η αγαπητή μας εκπαιδευόμενη. Ποιος είπε ότι οι ευκαιρίες στη ζωή έρχονται μόνο μια φορά? Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας αποδεικνύει ότι η γνώση και τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Και όταν υπάρχει πείσμα και θέληση, όλα είναι δυνατά. Το αποδεικνύεται όλοι εσείς με την παρουσία σας σήμερα. Με τη βαθιά πεποίθηση ότι η δικαίωμα στη μάθηση έχει κάθε πολίτης πέρα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την προαίρεση ή την ηλικία, είμαστε πάντα ανοιχτοί και πρόθυμοι να σταθούμε πλάι σας, στο δικό σας δρόμο για προσωπική πρόοδο και ανάπτυξη. Τέλος, εύχομαι ο αριθμός των εκπαιδευμένων που επιθυμούν να φοιτήσουν να αυξηθεί την νέα χρονιά. Ακόμα περισσότερο. Τόσο στην πόλη της Γλώμης, όσο και στην πόλη Καμιντέου. Αγαπητοί προσκεκλημένοι και αγαπητοί μας εκπαιδευόμενοι, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω που μας τιμάτε με την παρουσία σας και να σας ευχηθώ να περάσετε καλά στη γιορτή που ετοιμάσαμε με πολύ κέφι για εσάς. Θα ξεκινήσω με μία παρουσίαση που ετοίμασαν οι συνάδελφοι Αθηνά Καρδάνη και Αποστόλου Αθηνή. Τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Τα νέα της Φλόρινας». Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο λειτουργεί στην πόλη μας εδώ και 10 χρόνια. Σήμερα τα παιδιά τελειώνουν τη φοιτησή τους για φέτος, και γι' αυτό αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την εκπομπή μας σήμερα σε αυτούς. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής μας εκπαιδευόμενους και κάποιους από τους εκπαιδευτές του σχολείου αυτού. Δεξιά μου είναι ο Παπαδημητρίου Στέφανος, είναι στο πρώτο κύκλο και τώρα θα πάει στο δεύτερο. Κυρία Μαργαρίτα Ρόμπο, καλύτερη καθηγήτρια του Αγγλικού. Η Φανή, η Μεσίνη, είναι στο πρώτο κύκλο και αυτή και είναι, θα πάει στο δεύτερο. Η Σαλάη Βαρίμε είναι στο πρώτο κύκλο. Η Ρίτα Ικαρδίου είναι στο πρώτο κύκλο. Ο Γιάννης ο Χαϊδάρης είναι στο δεύτερο κύκλο και φέτος τελειώνει. Θα πάει το πολύ δύο δηλαδή. Η Χριστίνα Ιγκελίου είναι στο πρώτο κύκλο. Η Αποστόλου Αθνή είναι καθηγήτρια του περιβαλλοντικού γραμματισμού. Η Μαριάννα. Η Αλέξη Μαριάννα είναι στο δεύτερο κύκλο και το πέμπτο. Και η Μπέση Ελεονόρα είναι και αυτή η καθηγήτρια του κοινωνικού γραμματισμού. Λοιπόν, ο κύριος Φίλιππας. Καθίστε παρακαλώ. Κάποιος μου είπε. Όταν ήμουν 9 χρονών, εμφάνισα τον πιτέρα μου. Τώρα μου πήρε να το λέω ότι είναι μια γυναίκα. Οπότε εγώ δεν μπορώ να σπουδάσω. Για να είμαστε στο σχολείο του Σπουργού, βρήκαμε τον Αντώνη και το συζητήσαμε το σχολείο. Μου είπε ότι είναι μια δεύτερη ευκαιρία να μάθω πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να έρθω στο σχολείο δεύτερη ευκαιρία. Όμω, έμαθα καλύτερα να γράφω φωτογραφία, να συμπεριφέρω με το καλά στον κόσμο και άλλα πολλά. Το τι ζωή μα. Χάρη στους καλούς μας καθηγητές. Έχω να μάθω θέμα πολλά γιατί συνεχίζω στο σχολείο. Εσύ, γλώσσα, αγγλικά,
ιστορική. Πραγματικά. Είναι το μόνο. Είναι το μόνο. Ενδιαφέρον. Είχαμε και ψυχολόγο. Είχατε και ψυχολόγο. Ωραία. Εσύ προσέγγισε. Εσύ ήμουν στο διαδρομία σας. Στα σχολεία δεν είναι. Εδώ είστε τυχεροί γιατί έχετε τους συμβούλους. Ήταν δύσκολα τα μαθήματα. Ήταν ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα, ναι. Ναι. Σας ενδιαφέρον. Καθηγήτρες ήταν ένας μισονάσοκες. Μεταδοτικές. Δούλεψαν πάρα πολύ. Με όρεξη. Το πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια καλή συνεργασία. Mm-hmm. Και του πρώτου κύκλου και του δεύτερου. Ωραία. Συγχαρητήρια στις καθηγητρίες. Συγχαρητήρια επίσης στο διευθυντή μας, το Μήνο του Κιντζή, την Αλεμπέντη. Και στο Μπούσο το όνομα, το χρόνο διευθυντή. Μπράβο. Δυστύχησε τα μαθήματα, γιατί είχες και το θέμα της γλώσσας από την Ελληνική. Παραλόγως που εγώ είμαι Σελή, είμαι από την Αλβανία. Αποφάσισα να έρθω στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για να μάθω καλά, να γράφω καλά, για να γίνομαι και εγώ μια Ελληνίδα. Βρήκα αυτή την ευκαιρία, το διάβαζα στην εφημερίδα και αποφάσισα να έρθω σε αυτό το σχολείο και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που μαθαίνω πολλά πράγματα που δεν ήξερα τίποτα. Το μαθαίνω με τους καθηγητές, με τον... Είμαστε όλοι μαζί με τον κύριο Λιδωνή, με μια ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και πολύ καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Μαριάννα, και εσύ είσαι δύο χρόνια στο σχολείο, έτσι. Πώς πέρασες από τα δύο χρόνια.
ότι γίνεται και δεύτερη τάξη, τον περιβαλλοντικό γραμματισμό. Ποιο είναι το αντικείμενο? Το αντικείμενο του περιβαλλοντικού γραμματισμού είναι να διδάξει κάποιες, αν όχι όλες, κάποιες αξίες που αφορούν το περιβάλλον τους εκπαιδευόμενους και να τους ευαισθητοποιήσει λίγο περισσότερο περιβαλλοντικά. Κάνουμε διάφορα μαθήματα. Κάνουμε μαθήματα για τη βιοποικιλότητα, για τους υγρότοπους, για την ανακύκλωση, για την ανακύκλωση των υλικών, για τις... Και η περιοχή μας εδώ... Η περιοχή μας προσφέρεται πάρα πολύ. Προσφέρεται πάρα πολύ. Έχει αρκετούς υγρότοπους. Έχουμε πολλά βουνά και δάση, τα οποία επισκεφτήκαμε κατά καιρούς σε διάφορες εξορμήσεις. Τι θα μας παρουσιάσετε σήμερα? Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μία εργασία που κάνουμε εδώ πέρα με τα παιδιά. Αυτή η εργασία πραγματοποιήθηκε, μάλλον πήρε αφορμή να πραγματοποιηθεί, όταν βγαίνουμε έξω σε διάφορες εξορμήσεις μας στο βουνό, στο λόγο. Όχι, ο λόγος του χείλου είναι στη διατηρία. Εδώ που είμαστε, είναι αυτός ο λόγος, είναι το ύψο του χείλου της διατηρία, συγγνώμη, είναι το ύψο του χείλου της διατηρία. Κατά διαστήματα, κυρίως τώρα την άνοιξη, βγήκαμε αρκετές φορές με τα παιδιά, συγκεντρώσαμε φυτά και φτιάξαμε και τη φυτολόγια, το οποίο θα δείτε έξω, αλλά επίσης βγάλαμε και πολλές φωτογραφίες και συζητώντας τι χρήση έχει το κάθε φυτό, το κάθε βότανο, προέκυψε ένα μικρό εγχειρίδιο. Ας αφήσουμε όμως να μας το παρουσιάσουν μετά τα παιδιά και πρώτος θα μιλήσει ο Αντώνης ο Μπάγιος και θα μας πει λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Εμείς εκπαιδευόμενοι το σχολείο δεύτερης εκκλησίας του Όρεμου με αφορμή τη δημιουργία βοτανόκηπου στην αυλή του σχολείου μας. Στα πλαίσια του μαθήματος του περιβαλλοντικού γραμματισμού, αποφασίσαμε με τη βοήθεια της καθηγήτριάς μας να συγγράψουμε ένα μικρό εγχειρίδιο με τα πιο γνωστά βότανα που αναγνωρίσαμε κατά τους περιπάτους μας στο ύψομα 1033 πάνω από το σχολείο μας που ανήκει στην Οσούρα του Παρνούντα. Ωραία. Και πρώτος τώρα, δεν πειράζει, θα μας μιλήσει ο κύριος Φίλιππας και θα μας πει λίγα λόγια για την μέντα ή τον άγριο κόσμο. Τουτσάει από μέντα ή άγριο κόσμο συνιστάται σε περιπτώσεις δυσκεψίας και διάρκειας σε κοσμολογικό για να στρώσει στο μάχη μετά από ένα νεμετό ή να καταπροέλει τις πνευμονές του πεπτικού συστήματος. Τρίγωνος φρέσκα πριν ο κόσμο, αλλά και μισολόγωνο, πάνω σε τσίπι με ανέλησας, σφίκας και άλλων εντών, καταπροέλει το πόλο του τη φλόγωση. Μπορούμε να φτιάξουμε μικέρ από λιώσμο πολύ εύκολα σε ενεργεία υλικών ένα και ένα και ένα, ένα μέρος αλκοόλ, ένα μέρος ζάχαρη και ένα μέρος λιώσμος. Τοποθετούμε όλα τα υλικά μέσα σε γυάλινο βάζο, το ανακοινούμε καλά και το αφήνουμε 40 ημέρες στον ήλιο. Ο λιώσμος χρησιμοποιείται ευρύτερται στη μαγειρική, αρωματίζοντας σάλτσες, τσιφτέδες, ξύλα και κρασιά. Ωραία. Ας μας πει και λίγα λόγια η Χριστίνα και τη φλαμουριά. Η φλαμουριά είναι αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό φυτό. Το τσάι από άνθη φλαμουριάς θεωρείται άριστο, ηρεμιστικό είδος για ανησυχία τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Συνεχίζει ακόμα την ημέρα να πιούμε και ένα φιτζάνι τσάι, φλαμουριά είδος τις κρύες τις μέρες και νύχτες το χειμώνα, στην περιοχή μας. Το ξύλο της φλαμουριάς είναι μαλακό και χρησιμοποιείται για κατασκευή διαφορών ξυλών. Τα κοινόβαλα παιδιά έχουν πολύ υψηλές ποσότητες βιταμίνης C, α, β1, β2, β3, κ. Όταν καταναλώνουν ότι παρέχουν βιταμίνες και άλλες θρεπτικές ουσίες σε τέτοια μορφή που απορροφούνται πολύ εύκολα από τον οργανισμό.
Από τα εκνόδωρα μπορούμε να φτιάξουμε λιχαίρ, μαρμελάδα και σιρόπι. Το τσάι από την όδωρα και ροδοκριτάρια καταγράφει διάρκεια, ναυτιά, δυσπέρσια και έχει καταρκτικές ιδιότητες. Το κόκκινο μαλλιό παράσιτο που βρίσκουμε στην αγριοπτεραφυλιά, το φθινόπωρο, όταν πέσουν τα φύλλα, είναι άριστο τονωτικό και διολυτικό, σαν απέψιμα, καθώς και τέλειο φάρμακο για να κλείνει πηγές και να θεραπεύει πράγματα σαν επίπεδο. Πιστεύω ότι πήρατε μια μικρή ιδέα από την εργασία. Είναι έξω, στην έκθεση έξω. Όποιος θέλει μπορεί να ρίξει μια ματιά. Το εγχειρίδιο δεν έχει πέρα έξω. Ωραία, μπράβο παιδιά. Ενδιαφέροντα πράγματα να κάνετε στο σχολείο. Λοιπόν, Στέφανε, γενικότερα, τι κέρδισε από το σχολείο αυτή τη χρονιά. Δεύτερη ευκαιρία γνώρισα γνώσεις που πιστεύω ότι μου είπανε, που λέει όλα αυτά τα χρόνια. Γνώρισα καινούριους φίλους και τρεις εταιρείες. Και γενικώς δεν ήταν καλό εγώ πιστεύω ότι ήταν το πράγμα που λέει ξανά ξεκίνησα από την σχολή. Δεν το πετάει. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένο με όλους. Εσάς που είναι ο παντός που μας είχαμε πει κάτι από τόσους μήνες εδώ. Λέει, ευχαριστώ ευχαριστώ κατά βάθος όλων των σύμβολων του ΣΤΕ που ας πούμε δεν προσφέρει αυτή την ευκαιρία. Θα είναι σε πολύ ικανοποιημένος και ενθουσιασμένος. Και πιστεύω ότι δεν θα ζητήσουμε και τον χρόνο. Βέβαια. Τώρα μπήκατε και στο κλίμα. Μπήκαμε και στο κλίμα που αστυνομικά δεν το γνωρίζαμε την προέκτηση σα. Μπήκα και κλίμα και μπήκαμε κάπω συνεχωρισμένοι, κάπω εκπαιδευμένοι. Αλλά σιγά σιγά το ξεπερνάμε. Γιάννη, εσύ τελειώνει τώρα φέτο, έτσι. Τι σκέφτεσαι να κάνει αυτή την ημέρα. Αφού πάρω το πολιτήριο από το σχολείο τη δεύτερη εκδοχή, ευκαιρία θέλω να συνεχίσω τι σπουδέ μου. Μπορεί να πάω στο ΕΠΑΛ για να πάρω μια ειδικότητα που μπορεί να μου συνέλθει τη δικότητά μου. Τη δουλειά μου. Καλά που κάνει. Από εκεί και πέρα μπορώ να προχωρήσω όσο πάω ένα χαρτί και ξεκινήσω και θα πάω στο χαρτί. Να μπορώ κάπου να μπω. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και να εύχομαι να το κάνεις. Αντώνη, εσύ τι θα συμβούλευες κάποιον που θέλει να έρθει στο σχολείο και που διστάζει όπως είπε ο Στέφανος στην αρχή, έτσι. Να μπει στο σχολείο, ναι. Να μην διστάζουν λόγω ηλικίας, να βάζουν κάποιο στόχο, όπως είναι ένα κίνητρο, γιατί χωρίς στόχο στη ζωή δεν έχουν τίποτα. Έτσι. Δηλαδή, λέτε, τώρα τελειώσαμε. Δεν τελειώνει τίποτα. Τίποτα τελειώνει. Έτσι. Το θέμα ποτέ δεν είναι καλά.
Θα σας μιλήσω εγώ για το εργαστήριο, αυτό που κάναμε για τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Λοιπόν, ξεκινώ. Τι είναι άραγε ο Σκάλος, ο Τζοκάνος, ο Ρασοπάτης, ο Μπαλοταριτζής, ο Τερζής, ο Τεβουτάς, ο Τοπιετζής, ο Μπαλαφούτης, ο Μαρκεζίνης ή ο Τρουμπακάρης. Την απάντηση σε όλα αυτά και άλλα τόσα προσπαθήσαμε να τα συζητήσουμε στο project που υλοποιήσαμε με θέμα παραδοσιακά επαγγέλματα που χάθηκαν ή χάνονται σιγά σιγά. Το οποίο εργαστήριο υλοποιήσαμε σε συνεργασία με τις εκλεκτές συναδέλφους, Ελεονόρα Μπέσα, Ειρήνη Αναστασιάδου και την υποφαινόμενη. Στόχος του εργαστηρίου μας ήταν η δημιουργία ευκόματος, στο οποίο καταγράφονται και περιγράφονται όλα τα παλιά παραδοσιακά επαγγέλματα που εξαφανίστηκαν ή εξαφανίζονται σιγά σιγά, τόσο σε επαναλαβικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Και το οποίο είναι διαφυσμένο με εικόνες, παλιές αυθεντικές φωτογραφίες, κείμενα και περιγραφές. Καθώς και μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών, στην κατοχή των οποίων βρίσκεται αυτό το πολύτιμο αλλά και σπάνιο υλικό, και συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διάσωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας, αλλά κυρίως διευρύνοντας και τις δικές μας γνώσεις. Επίσης, ένα τμήμα του λευκόματος μας αφιερώσαμε σε συνήθειες, παραδόσεις, επαγγέλματα και επαγγελματίες από την παλιά Φλόρινα. Αλλά και δημιουργήσαμε ένα επιπλέον παράδειγμα αφιερωμένο αποκλειστικά στα παλιά γυναικεία επαγγέλματα. Στο πρόγραμμα αυτό εμπλέκονται εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενοι ήμασταν και από τους δύο κύκλους, Α και Β Φλόρινας, οι οποίοι δούλεψαν με πολύ μεράκι και κέφι υλοποιώντας το πρόγραμμα αυτό, το οποίο στη συνέχεια θα σας παρουσιάσει η συνάδελφος Ελεονόρα Μπέσα σε παρουσίαση που προετοιμάσαμε. Να σας καλωσορίσω και εγώ. Χαίρομαι που βλέπω γνώριμα πρόσωπα. Χαίρομαι που βλέπω τον κύριο προϊστάμενό μας, τον Γιάννη Τζότζη, τον διευθυντή μας φυσικά που επιβελήθηκε όλη αυτή τη χρονιά. Παλιούς μας μαθητές που χαιρόμαστε που τους βλέπουμε και χαίρονται και αυτοί και έρχονται ακόμα στο σχολείο. Και μία ομάδα, πώς να τους πω, της τρίτης ηλικίου. Να τους πω έτσι. Καντατόροι της τρίτης ηλικίου, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν και λίγο σε ένα μουσικό πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει και εμείς με το εργαστήριό μας και θα το δουλεύαμε όλη τη χρονιά. Η ουσία του project και όλο αυτό που κάναμε που αφορά τα επαγγέλματα που χάνονται σιγά σιγά βρίσκεται σε αυτό το λεύκομα, το οποίο όμως μπορεί να είναι ένα απλό βιβλίο το οποίο βλέπετε να κρατάω στο χέρι μου. Τόσο από αυτό όμως, είναι και πάρα πολύ δουλειά την οποία κάναμε όλη τη χρονιά, όλοι οι μαθητές. Ένα δείγμα της οποίας το ψηφιοποιήσαμε και το μπορείτε σε μια παρουσίαση PowerPoint. Η πραγματική δουλειά όμως και ο πραγματικός σκόπος είναι σε αυτό το λεύκομα που θέλω να γυρίσει τώρα ανάμεσά σας και να του ρίξετε μια ματιά. Και να του δώσετε παρακαλώ το χειροκρότημα που αξίζει στους μαθητές, γιατί προσπάθησα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που θα παίξω τώρα το PowerPoint, αλλά θα ήθελα να το δείτε κιόλα.
εικόνες από κάποιους από αυτούς να υπάρχουν. Χαίρομαι που είστε και λίγο μεγαλύτεροι από εμάς και βλέπω ότι είχαμε γελάσει και αναγνωρίζεται. Σταμάτησα λίγο στον Ταλιαδόρο, ο οποίος είναι ο τελευταίος από αυτούς που θα παρουσιάσουμε, γιατί έχει τεράστια δουλειά στο ρεύμα και υπάρχουν πάνω από 150 επαγγέλματα τα οποία ερευνήσαμε. Ο Ταλιαδόρος είναι ένα κατεξοχήν χλωρινιώτικο επάγγελμα, όσοι το γνωρίζετε. Υπάρχει και Ταλιαδόρος, ο οποίος ονομάστηκε έτσι επειδή έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά. Κοκ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 
Παπούτσια μητέρα, παπαγιάννη Καναδά.
μάθουν ρητορικό και απευθύνεται στους καθηγητές. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξαίρετοι, το ερώτημά μου είναι ποιοι έχουν κέρδισει περισσότερο οι μαθητές από εσάς και εσείς από μαθητές. Εγώ αυτό που έχω να δηλώσω για τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, επειδή το σχολείο αυτό στελεχώνεται κατά καιρούς, αλλά με πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια και πολλές φορές έχει τις ρίψεις του, θα κάνω το παν, σας το λέω, για να το ξαναστελεχώσω και να δημιουργήσει την παράδοση, να συγκεί την παράδοση που έχει. Από όσο σας έχουμε καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη και έχουμε όλους από και οι οικογενειακές
ευκαιρία στο αντρόγυνο για να μην υπάρχει πρόβλημα που πάει ο άλλος. Μαζί. Ελλήνω σε Ελλήνω. Ό,τι μας δώσανε εδώ, να μπορούμε και να πάμε να τα κάνουμε έξω. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.